Αίθουσα αναμονής επιβατών γαλλικού. Αίθουσα αναμονής επιβατών. Αυτή πιο μοντέρνα. Αυτή πιο μοντέρνα. Έχει και κρεβάτι εκεί. Για να κοιμούνται. Ή να ξαπλώνουν όσοι είναι εκδοτήρια εισιτήριων. Σιδηροδρομικού σταθμού γαλλικού. Γραφεία του ΟΣΕ. Αυτό το πράγμα τι είναι. Αυτό το πράγμα να ξέρεις είναι αυτό που πήγαινε εκεί πέρα. Άλλη μια ωραία αίθουσα εδώ για να κοιμούνται τα ελαφροποντίκια. Ένα του σταθμάρχη. Σιδηροδρομικός σταθμός γαλλικού. Ωραία παράθυρα. Ανοιχτά να αερίζεται ο χώρος. Και από εδώ να γραμμέψουμε τις γραμμές. Θα προσπαθήσουμε να ανεβούμε πάνω. Εδώ πάει στο υπόγειο. Και αυτό είναι το κλιμακοστάσιο που θα προσπαθήσουμε να τα ανεβούμε. Στο σιδηροδρομικό σταθμό γαλλικού. Αυτός είναι. Ο σιδηροδρομικός σταθμός γαλλικού. Είπαμε τα παράθυρα. Είναι ανοιχτά για να μπαίνει καθαρός αέρας. Πόρτες δεν χρειάζεται να έχουμε. Μας εμποδίζουν. Σιδηροδρομικός σταθμός γαλλικού. Μια κουζίνα που είναι τελείως εδώ. Η μανούλα μου που θα μπορούσε να πει του Καραγκιόζης. Η μανούλα μου. Εδώ είναι χέστρα πολυτελείας. Ο σταθμάρχης τη χρησιμοποιεί αυτή μονάχα. Δεν είναι για το κοινό. Και εδώ υπήρχε ένας νεροχύτης, αλλά κάποιοι τον χρειάζονταν και τον πήραν.
Μάλιστα. Σιδηροδρομικός σταθμός Γαλλικού. Γαλλικού. Ω Θεέ μου. Κατάλληλα του εσύ. Για γέλια. Αλλά για κλάματα περισσότερο. Για να δούμε εδώ το παράθυρο. Φαίνονται οι γραμμές. Ναι, βέβαια. Φαίνονται οι γραμμές. Ορίστε. Κατεβαίνουμε από το σταθμό Γαλλικού. Κατεβαίνουμε την κλίμακα. Η μανούλα μου. Εκεί η βλάστηση έκρυψε την είσοδο, γιατί δεν χρειάζεται να μπει κανείς εδώ μέσα. Έτσι και λες, άχρηστος είναι ο σταθμός. Και εδώ τι είναι? Και εδώ είναι τα θερινά ανάκτορα του σταθμάρχη. Τα θερινά ανάκτορα του σταθμάρχη είναι. Όμορφα σπιτάκια μικρά, τα οποία δεν τα δίνει κανείς σημασία πλέον, δεν τα χρειάζομαι, πλούτησαν. Και εδώ είναι για να κάνουν οι σιδηροδρομικοί τα πάρτι τους, τα καλοκαιρινά. Εκεί ένας φούρνος. Κλιματιστικά δουλεύουνε. Και εδώ λέει ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Βιντεοσκοπούμε. Αυτός ο χώρος βιντεοσκοπείται. Πλάκα μας κάνουν. Μέσα σε αυτή τη βλάστηση. Σιγά μην υπάρχουν κάμερες εδώ που βιντεοσκοπούν. Τηλεοδρομικός σταθμός Γαλλικού. 4 γραμμές παρακαλώ. Κάποτε λειτουργούσαν και οι 4. Τώρα αίθουσα αναμονής. Εκεί είναι η αίθουσα αναμονής επιβατικού κοινού. Από εδώ, από αυτόν τον σταθμό, ξεκινούσε κανονική γραμμή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πήγαινε στην Άσυρο, στο Λαγκαδά. Για την ιστορία. Αυτός ο σταθμός είναι της άλλης, είναι και ένα τελευταίο πλάνο στη σύψη και εγκατάλειψη. Σύψη και εγκατάλειψη. Οι πιο αγαπημένες λέξεις στον ΟΣΕ. Πίσω από αυτή την οργιώδη βλάστηση υπάρχει το ιστορικό κτίριο του ΟΣΕ, του Γαλλικού σταθμού. Σιδηροδρομικός σταθμός Γαλλικού. Και αυτό είναι που είπαμε και παλιότερα. Τροχιοδρομικό υλικό και άλλο στρώσεως γραμμών σιδηροδρομικών που σαπίζει στα αζύτητα σε κάθε σταθμό του ΟΣΕ.
εκατομμύρια ευρώ πεταμένα. Αυτό το τροχιοδρομικό υλικό εδώ το κινηματογραφήσαμε και πριν 10 χρόνια. Και ούτε θα χρησιμοποιηθεί ποτέ. Όταν θα έρθει η ώρα να χρησιμοποιηθεί θα είναι για πέταμα. Και μην τρέξουν κάποιοι να μου πούν ότι το μπετόν δεν παθαίνει τίποτα, γιατί τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο υπόκεινται στον νόμο της γυράνσεως και κάποια στιγμή είναι για πέταμα. Τροχιοδρομικό υλικό αξίας εκατομμυρίων ευρώ.